Ο οποίος θα αλλάξει το σκηνικό και θα φέρει το μέλλον. Έχει το σπόρο του μέλλοντος μέσα του. Το μέλλον της Ελλάδος είναι η νεολαία της. Όταν αυτή η νεολαία σε φτύνει έτσι και όταν αυτή η νεολαία δεν θέλει πλέον να βλέπει ούτε τα σχολεία, ούτε αυτά τους δημόσιους χώρους, κάτι φταίει. Εγώ δεν είμαι ούτε αναρχικός, ούτε φιλοαναρχικός, ούτε φιλοανατρεπτικός, ούτε δεν ξέρω εγώ τι σε ισμός πιστεύω. Δεν πιστεύω στους ισμούς. Εγώ βλέπω ένα γεγονός και το κρίνω. Δεν μπορείς να πάρεις την νεολαία με το μέρος σου. Δεν μπορείς να την πάρεις. Ούτε η εκκλησία, ούτε ο δάσκαλος. Γιατί κάτι φταίει. Κάτι γίνεται. Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν είσαι αληθινός. Ο νέος δεν προσλαμβάνει μόνο αυτά που λες. Βλέπει ποιος είσαι. Και αισθάνεται, διαισθάνεται. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αληθινός και ο οποίος έχει κάνει δύο με αυτά που λέει, ο νέος, βέβαια εντάξει, παίζει ρόλο και το τι λέει, θα αποδεχτεί και τα δύο. Εάν όμως ο νέος σε μυριστεί ότι τον δουλεύεις, ότι άλλα λες από μπροστά και άλλο είσαι από πίσω, αλλή και τρισαλλή σε σένα μετά. Μαύρο φίδι που σε έφαγε, που λέει και ο λαός μας, έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να συμπληρώσω εγώ και να περάσουμε στον έτερο Καπαδόκη, τον καλεσμένο, τέλος πάντων. Ναι. Συμφωνήσω με τον κύριο Παντζόπουλο. Mm-hmm. Υπάρχει σίγουρα ένα θέμα όσον αφορά την νεολαία. Βέβαια, για μένα το θέμα είναι βαθύτερο. Υπάρχουν, αν θέλουμε να το αναλύσουμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα της παιδείας, θα πρέπει να δούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις επιρροές από την τηλεόραση, από τις εφημερίδες. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ο ρόλος της Εκκλησίας τον τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει γενικά μια παρερμηνία. Θα πρέπει να αλλάξουν σίγουρα πολλά πράγματα. Ναι, υπάρχει μια παρερμηνία διότι δεν υπάρχει σωστό πλασάρισμα από την Εκκλησία, σωστή ερμηνεία. Όταν... όπως λένε σήμερα, δεν ξέρω γιατί μου έρχονται έτσι παλιές λαϊκές ρίσεις στο μυαλό. Είσαι και με το χωροφύλαξε και με τον αστιφύλαξε, ας πούμε. Δηλαδή είσαι και εκκλησιαστικός άρχοντας και έρχονται, κύριε Παντζόπουλε, αυτοί οι οποίοι γράφουν τα βιβλία νη στην Χ και στην Ψ και στην Ωμέγα, έτσι, οι οποίοι δηλώνουν οι άνθρωποι, και εγώ δεν είμαι εναντίον τους. Δηλώνει ο άνθρωπος, ειδογράφησε βιβλίο. Είμαι αντίχριστος. Θα τολμήσω να πω κάτι, κύριε. Έτσι, αλλά κάτσε μισό λεπτό να τελειώσω. Και ό,τι θέλεις μετά, ξέρεις ότι ακούω τα πάντα. Λοιπόν, έρχεται αυτός και το γράφει το βιβλίο. Και μετά μπαίνει στην εκκλησία, να πούμε, όταν το βάζει, ξέρω εγώ, τι τον έβαλε εκεί. Και κάνει αυτό το σταυρού, στα μαντολίνα τα γρήγορα, να δείξει ότι εντάξει, με ψηφίσατε, δεν είμαι και ο 666, είμαι και εγώ σαν και εσάς. Και γελάει. Μιλάει την ώρα που γίνεται η λειτουργία κλπ. Και ο άλλος δεν πετάει έξω κλωτσιδών. Διότι είναι και με το χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη. Δεν μπορεί, έτσι. Φοβάται. Γιατί θα τον τσιμπήσει ο δικός του χωροφύλαξ, ο από πάνω του, και θα τον πάρει και θα τον στείλει, ξέρω εγώ, εκεί που δεν θέλει, σε κάποιο κορφοβούνι. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα του κάνει. Επομένως, παρατάει αυτά τα οποία λένε οι Άγιοι Πατέρες, παρατάει το πιδάλιο, παρατάει τους κανόνες της Εκκλησίας, παρατάει αυτά που λέει ο Χριστός, ακόμα. Και βάζει νερό στο κρασί του. Και δεν είναι ο μόνος. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι ξεκάθαρο, κύριε Συνοδηνέ, δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος της Εκκλησίας. Δηλαδή, τι είσαι. Ένας Χριστόδουλος, ο καημένος, βγήκε τότε ως συγχωρεμένος και έλεγε: «Δεν σας θέλω. Θέλω τους νέους οι οποίοι είναι και με σκουλαρίκι». Το σκουλαρίκι το θέλω, τον άνθρωπο που φοράει σκουλαρίκι. Έτσι. Έτσι. Και αυτός. Βεβαίως. Ένας ο άνθρωπος ήταν. Ο αρχιεπίσκοπος ήταν αρχιεπίσκοπος όμως, ήταν κεραυνός. Γι' αυτό το λέγανε κεραυνό, γιατί όταν άρχιζε δεν καταλάβαινε τίποτα. Και κάτι τέτοιους, όχι απλά δεν χρειαζόταν να τους πετάξει έξω, γιατί δεν πηγαίναν όταν ήταν στην εκκλησία αυτός. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και ύστερα τώρα τα υπόλοιπα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Από κύριε Γεωργιάδη, τα μετά. Παρακολούθησα την Κυριακή στο Αρχοντορίκι, το Δημητριάδος. Είχε δύο παιδιά αδέρφια εκεί, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Με συγκίνησαν περισσότερο γιατί πρώτη φορά είδα, ας πούμε, έναν Μητροπολίτη να καλεί δύο νέα παιδιά και να μιλάνε με τόσο τρυφερότητα και αξιοσύνη και με τόσο συντακτικό που για τη θρησκεία, για την πίστη, για αυτό το θέμα. Και με έκανε εντύπωση. Και μου έκανε εντύπωση όταν ρώτησε ο Δημητριάδος το αγόρι, λέει, τι θα γίνεις όταν θα μεγαλώσεις.
έχει πει κανένα επάγγελμα και στο τέλος πιθανόν να γίνω και ιερέας. Και αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει δηλαδή, και μάλιστα είπε ότι θα ξαναπαρουσιάσει παιδιά στην εκκλησία. Θα παρουσιάσει παιδιά στην εκπομπή του, γιατί ήταν μια καλή εμπειρία. Διότι έρχονται όλοι αυτοί οι επαΐοντες θρησκευτικών θεμάτων και ακούς μια θρησκευτικότητα από αγνά παιδιά ηλικίας 11 χρονών, παρακαλώ. Μάλιστα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι στο σπίτι υπάρχει μια καλλιέργεια σε αυτή τη θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών. Έτσι. Άρα φέρουμε και εμείς ευθύνη. Οπωσδήποτε. Και οι γονείς, γιατί δεν εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί χριστιανοί, να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γιατί βλέπουμε συνέχεια στην τηλεόραση, στείλτε λεφτά εκεί, στείλτε λεφτά, στείλτε λεφτά, στείλτε λεφτά, σε διάφορους οργανισμούς. Και φοβόμαστε να λέμε τώρα τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο. Βλέπουμε κάποια πράγματα και πραγματικά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αξίζουν τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, ναι, καλύτερης αγωγής, και παρά το φόρτο εργασίας που έχουν οι γονείς και παρά τη δυσκολία, ας ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά μας και με τα εγγόνια μας, ας δώσουμε ένα καλύτερο οδηγό προς την πίστη. Έτσι. Και προς τη θρησκεία. Ας μάθουμε να πηγαίνουμε με τα παιδιά μας να ανάψουν το καντήλι. Έτσι. Με συγκινεί ιδιαίτερα, να σας το πω τώρα για να το δείτε, στο, πηγαίνει στους 12 Αποστόλους το εγγονάκι μου, είναι 3 χρονών, και με κάνει φασαρία όταν περνάμε να ανάψει το κερί. Γιατί έμαθε από το σπίτι ότι αυτό που κάνει, και επειδή είναι 3 χρονών και δεν έχει ακόμα τη θρησκευτικότητα να κρίνει, να βάλει το σταυρό του, γιατί βλέπει εκεί να ανάψει το... Άρα κάποια δύναμη το σπρώχνει, έτσι, από μέσα, έτσι, του, έτσι, να ακριβώς την εκφράσει. Ναι. Εάν εμείς δεν την καλλιεργήσουμε και την απομονώσουμε και την θεωρούμε, ας πούμε, εγωιστικά, τότε θα δούμε τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε, την αναρχία. Κάψανε τον Άγιο Αθανάσιο, τις εκκλησίες. Κάψαν την Παναγία, κάψαν το κλεισάκι στην Παναγία Χαλκαίων, τον Άγιο Αθανάσιο, το παρεκκλήσι κλπ. Και όλοι περνάγανε και βλέπανε κλπ. Και τίποτα δεν είναι. Και κανένα. Όχι, βέβαια. Κανένα δεν μιλάει. Η θρησκευτικότητα είναι να φοράμε τα κουστούμάκια μας, να καλή ώρα τώρα εγώ, ας πούμε, την γραβατούλα μας και να πηγαίνουμε στην εκκλησία όπως είναι όλοι. Και μόλις τα βλέπουμε αυτά, αλήτες τώρα, φύγει και τα, έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή και βρήκα τον πελά μου. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι. Ίσως να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Σίγουρα, να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης εδώ, ο συνοδεινός μου, έφερε ένα απίστευτο. Είναι πραγματικά, πιστεύω, συγκλονιστικό το βίντεο. Έτσι, είναι ό,τι πιο συγκινητικό έχω δει τα τελευταία χρόνια. Το οποίο μας συγκίνησε και εμάς και θα συγκινήσει ζωής, και εσάς. Ένα μήνυμα ζωής, αξίζει να το δουν οι τηλεθεατές μας. Έτσι. Να δουν πραγματικά, γιατί αυτές τις μέρες πολλοί από εμάς πιθανόν να κυκλοφορούμε με τα κουστούμάκια μας, όπως προανέφερα πιο μπροστά, και τις γραμματούλες μας. Και χωρίς δεκάρα στην τσέπη, διότι να είμαστε απλήρωτοι τρεις μήνες, λέω εγώ τώρα. Ένα παράδειγμα εντελώς τυχαίο. λέω, ας πούμε, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, μόλις δείτε αυτό το βίντεο, παρόλο που δεν έχετε δεκάρα στην τσέπη, αν δεν έχετε, δεν ξέρω, όσοι έχετε, καλά κάνετε και έχετε, θα πηδάτε πιο πολύ. Αυτοί που δεν έχουν θα χοροπηδάνε από τη χαρά τους και πραγματικά θα σας γεμίσει αισιοδοξία, γιατί δείχνει τι αξίζει. Τι κόσκινο πρέπει να κρατάμε σε αυτή τη ζωή, τι πρέπει να πετάμε και τι πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, αν είναι έτοιμο το control, ο σκηνοθέτης μας θα μας το δείξει. My name is Nick Vujicic and I love traveling around the world, fishing, golfing and swimming. I love living life. I am happy. I love living life. I am happy. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going, like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go, you like that? Yeah. Is that cool? Yeah. Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere.
But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Λοιπόν, εγώ θα είμαι σίγουρος βέβαια ότι σας έκανε μεγάλη εντύπωση, έτσι, το λιγότερο αυτό το βίντεο. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν υποτιτλίστηκε. Βέβαια, ο Βόιτσιτς, ο άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια, μιλούσε πολύ απλά αγγλικά και νομίζω ότι όλοι καταλάβατε νομίζω, ναι, τι ήταν, έλεγε. Τα περισσότερα ήταν ξεκάθαρα, έτσι. Ότι ήταν πόσες φορές και αν έπεσε, ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Να σκεφτόμαστε ότι όσα προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε εμείς, υπάρχουν πραγματικά πολύ χειρότερα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πραγματικά όπως τον συγκεκριμένο κύριο, που ποτέ δεν το βάζουν κάτω, όσο δύσκολα και αν ζουν. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα μήνυμα ζωής αυτό το βίντεο. Mm-hmm. Πρέπει να μας δίνει μια αισιόδοξη νότα για το καινούργιο έτος. Να βάλουμε ένα στοίχημα με τον εαυτό μας. Ότι θα τα καταφέρουμε. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα. Να σηκωθούμε. Θα σηκωθούμε, δεν θα έτσι. Το βάλουμε κάτω. Έτσι. Μας λέει στην ουσία ο άνθρωπος αυτός Παναγιώτη ότι εφόσον εγώ μπορώ και σηκώνομαι. Ακριβώς. Εσείς τι λέτε τώρα. Τι μου λέτε. Και το λέει πριν από πολύ καιρό. Δεν είδε εμάς που πέσαμε τώρα, είδε άλλα. Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος μας δίνει τέτοιο μήνυμα αισιοδοξίας. Και εμείς δεν μπορούσαμε να μην σας το δείξουμε ακριβώς στην αρχή του 2011, στην πρωτοχρονιά, προπαραμονές πρωτοχρονιάς και παραμονή θα μας δείτε καλώς εχόντων των πραγμάτων. Είναι η επανάληψή μας, μπορεί να μας δείτε και Παρασκευή, δεν ξέρω. Πέμπτη είναι η πρώτη μετάδοση. Λοιπόν, επομένως, όταν αυτό το πράγμα δεν μπορούσαμε εμείς να μην σας το δείξουμε, καθίστε και σκεφτείτε πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πόσα πράγματα πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν. Κύριε Παντζόπουλο, βλέπετε. Πρέπει, ναι. Πραγματικά ευχαριστώ γιατί δείξατε αυτό το βίντεο. Γιατί σήμερα, αυτές τις άγιες μέρες, δεν σκεφτόμαστε πόσα παιδιά με ειδικές ανάγκες, με ειδική αναπηρία, όπως θέλετε να το πείτε, έχουν τη δύναμη της ψυχής να αγωνίζονται για τη ζωή και να λένε και να φωνάζουν ότι είμαι εδώ, αγωνίζομαι, τα καταφέρνω. Ζω, ελπίζω και ίσως και αυτή είναι η ευλογία του Θεού.